Να ξεκινήσω από αυτό το έτσι λίγο πολύ και να το συνδέσω με τις ιώσεις, με τη γρήπη, με τον κορονοϊό και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί βγήκε και η κοινή υπουργική απόφαση με κύριε Λαθουράκη που μιλάει για την προαιρετική χρήση της μάσκας μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα 13ης Φεβρουαρίου, όσοι ισχύει από σήμερα, 6, από τις 6 το πρωί. Προαιρετική μάσκα ακόμα και στα λεωφορεία με τα οποία μεταφέρω οι μαθητές, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αφορά ΑΕΗ, ΙΕΚ, ΕΣΔΕ, κολέγια φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Γιατί υπήρχε κάτι άλλο και βγάζουν τέτοιου είδους κοινές υπουργικές αποφάσεις συνεχώς? Προφανώς, όπως έχουμε όλοι αντιληφθεί, το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει καμία χρήση μάσκας. Σε όλους τους κλειστούς χώρους υπάρχει μια επιστροφή στην αυτό που λέμε κανονικότητα, χωρίς χρήση μάσκας. Νομίζω ότι ο καθένας μας θα πρέπει να το αντιληφθεί αυτό πόσο σοβαρό είναι, και ίσως αναλογιζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια και το τι περάσαμε, θα πρέπει να αναλάβουμε πλέον τις ευθύνες μας και το κράτος βασικά και εμείς δευτερευόντως, ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε από το τριπλό κύμα ιώσεων γρήπης και κορονοϊού, και κυρίως του κορονοϊού, ο οποίος είναι μια νόσος η οποία υπάρχει, δεν έχει φύγει, δεν έχουμε γυρίσει σε κατάσταση πρώτης πανδημίας ακόμα. Οι νεκροί είναι πάρα πολλοί κάθε εβδομάδα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδίως οι ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε όμως αύξηση των κρουσμάτων, αν θυμηθώ και από τα στοιχεία που μας έδωσε ο ΔΥΤ την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιώσεις και τη γρήπη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει αύξηση των ιώσεων, όμως και ο κορονοϊός είναι εδώ. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι η γρήπη, η οποία είναι μετά από 2 χρόνια πολύ σοβαρή στην κοινότητα και δημιουργεί σοβαρά συμπτώματα, έχει 2 νεκρούς αυτή την εβδομάδα και ο κορονοϊός 180, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η νοσηρότητα και η θνητότητα που προκαλεί η νόσηση από τον κορονοϊό. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε, έχουμε εφησυχαστεί και το βλέπουμε αυτό και στο πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των άνω των 65, που είναι κοντά στο 25-27%, πολύ χαμηλό και από το μέσο όρο της Ευρώπης, και νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Για να μην το βρούμε μπροστά μας, τι σημαίνει αυτό? Γιατί κάτι θέλετε να πείτε να μην το βρούμε μπροστά μας? Όλοι θα πρέπει, όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων, όσοι είναι πάνω από 65, θα πρέπει να κάνουν την επικαιροποιημένη δόση του εμβολίου. Δεν την έχουμε κάνει και γι' αυτό κινδυνεύουμε. Επίσης, αν κάποιος νοσήσει από κορονοϊό, νομίζω ότι έχει βγει και ένα σποτάκι στην τηλεόραση. Το λέμε και εμείς, το λένε όλοι οι γιατροί, δηλαδή ο γιατρός που απευθύνεσαι. Αν κάποιος νοσήσει από κορονοϊό και δικαιούται να λάβει αντιοικής αγωγής, το οποίο το ξέρει και το γνωρίζει ο γιατρός του, άμεσα θα επικοινωνήσει με το θεράποντα γιατρό του, ώστε να του χορηγηθεί αντιοική αγωγή τα πρώτα 2-24 ώρα της νόσου. Αυτό θα τον, πραγματικά θα τον σώσει. Και θα έχουμε μειωμένες νοσηλίες και μειωμένες. Το ίδιο ισχύει και για το αντιγρυπτικό εμβόλιο, κύριε Λαθουράκη. Και το βεβαίως και το αντιγρυπτικό, που ακόμα και τώρα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν το ξεχνάμε. Έχουν γίνει 2 εκατομμύρια δόσεις, όταν τις προηγούμενες χρονιές είχαμε φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Είμαστε δηλαδή ακάλυπτοι. Είμαστε ακάλυπτοι, αλλά είμαστε και πολύ κουρασμένοι και δεν κάνει να ξεχνάμε το πώς διαχειρίστηκαν τα πράγματα. Τα έχουμε πει και μαζί πάρα πολλές φορές. Όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας που πέρασαν, το πόσο μας έπεισαν ή το πόσο δεν μας έπεισαν και για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, έτσι? Δεν κάνει να ξεχνιόμαστε από την άλλη. Όχι, δεν ξεχνιόμαστε. Ο κόσμος, ναι, η κούραση είναι λογική, πολλά έχουν ακουστεί, υπήρχε παραφιλολογία, 3 χρόνια τα ζήσαμε όλοι με τα εμβόλια, με τις παρενεργίες τους, με όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει, με τα fake news. Νομίζω ότι η επιστήμη όμως, η οποία θα πρέπει να την παραδεχόμαστε, αλλιώς νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε, έχει αποφανθεί. Ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Αυτό πρέπει να μείνει σαν μήνυμα. Μάλιστα. Πρέπει όσοι πρέπει να το κάνουν, να κάνουν το εμβόλιο. Κύριε Λαθουράκη, ξέρετε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, ιώσεις, COVID, γρήπη κλπ. Για τον COVID είπατε τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ξέρουμε, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Από την άλλη,
σοβαρές ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, με τα αντιβιωτικά, με τα απλά τα φάρμακα που μπορεί να παίρνει ο καθένας για να ανακουφιστεί από τις ιώσεις. Εδώ τα πράγματα πώς εξελίσσονται βάσει των πληροφοριών που έχετε? Νομίζω ότι, όπως το έχουμε ξαναπεί, υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση στην φαρμακευτική αγορά. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη λόγω μειωμένων πρώτων υλών από τις Κίνα και Ινδία, τη μειωμένη παραγωγή τους. Νομίζω ότι εξομαλύνεται και υπάρχουν φάρμακα, αν όχι φάρμακα πρωτότυπα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι γενώσιμα, τα οποία είναι δυστυχώς καλά και διατίθενται στην αγορά και μπορούν να καλύψουν τον πληθυσμό. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα ακόμα με τα αντιβιωτικά σιρόπια, με κάποιες παιδιατρικές μορφές, δηλαδή φαρμάκων και εισπνεόμενων, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στους γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν από το ένα φαρμακείο στο άλλο προκειμένου να βρουν ένα φάρμακο για το παιδί τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να εξομαλυνθεί. Το είχαμε λάβει σαν υπόσχεση, είχε δεσμευτεί και το Υπουργείο Υγείας γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι θα εξομαλυνθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.